Γεια σας φίλες και φίλοι. Όχι, ο κύριος Σιμίτης ασφαλώς δεν είναι προδότης. Όχι, δεν είναι μειοδότης. Ο κύριος Σιμίτης, φίλες και φίλοι, και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, είναι δυστυχώς ανίκανος, άπειρος, ο μικρότερος σε πολιτικό μέγεθος πρωθυπουργός που είχε η χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του, οι στενοί συνεργάτες του, οδήγησαν τα τελευταία 24 ώρα τη χώρα σε μια πρωτοφανή διπλωματική και στρατιωτική ήττα, πέφτοντας στην κυριολεξία, στην απίθανη παγίδα που του έστησαν οι μυστικές υπηρεσίες των Τούρκων και των Αμερικανών, τους οποίους, όπως είδατε στην εισαγωγή της εκπομπής μας, η αγανάκτηση έδωσε τη θέση της στην οργή. Οι κάτοικοι της ΚΟ δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα αυτιά τους. Τα πολεμικά πλοία έφευγαν το πρωί από την βραχονισίδα Ήμια και η ελληνική σημαία είχε υποσταλεί. Να καθαρίσει η υπόθεση αυτή. Γη είναι ελληνικά, γη είναι τουρκικά. Για να ξέρουμε κι εμείς πού θα πρέπει να πατήσουμε και πού θα πρέπει να βαδίσουμε. Σήμερα αισθανόμαστε όλοι ηττημένοι. Στην ΚΟ κανείς δεν μπορούσε να κρύψει την αγανάκτησή του. Αυτοί φύγανε, δεν είναι Έλληνες. Για μένα δεν είναι Έλληνες. Η αγωνία ήταν το χαρακτηριστικό της νύχτας που πέρασε για τους κατοίκους του νησιού. Περίπου 7.000 έφεδροι κλήθηκαν να επανδρώσουν τα τάγματα. Από στόμα σε στόμα κυκλοφόρησε μία λέξη. Επιστράτευση. Από τη νύχτα όλοι είχαμε πάει στα στρατόπεδα, μας καλέσανε για να πολεμήσουμε, αλλά μας έχει πέσει το ηθικό από την κουβέντα που ακούσαμε από τον Υπουργό τον Εξωτερικό, ότι δεν συζητήθηκε το θέμα της σημαίας. Δηλαδή εμείς γιατί πήγαμε να αντιθούμε, δεν πήγαμε για αυτή τη σημαία. Αισθάνομαι ντροπή που είμαι Έλληνας αυτή τη στιγμή. Από τη μεραρχία του νησιού αργά τη νύχτα άρχισαν να απομακρύνονται αρχεία και άκρος απόρριτοι φάκελοι. Μόλις ξημέρωσε με την εκτόνωση της κρίσης, τα ατομικά φυλαπορίας που είχαν αποσταλεί στους εφέδρους ανακλήθηκαν. Την ίδια ώρα, τα ελληνικά πολεμικά σκάφη είχαν αρχίσει να αποχωρούν από την περιοχή της Βραχονισίδας. Ο έπαρχος του νησιού συνιστά ψυχραιμία. Πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, υπάρχουν πάντα οι θερμοκέφαλοι οι οποίοι δεν μπορούν να εκτιμήσουν τι σημαίνει ένας πυροβολισμός, εγώ δεν λέω πόλεμος. Για πανενδεχόμενο, όπως επισημαίνουν οι τοπικές στρατιωτικές αρχές, όλα τα τάγματα στο νησί βρίσκονται ακόμα σε ετοιμότητα.